ήταν μια νεοκόρα στον Άγιο Δημήτριο. Και το κράτος ήθελε να πάρει τον Άγιο Γιώργιο Ρωτώντας, του ναό, να τον κάνει μουσείο. Ναι. Και μαζεύτηκαν οι άνθρωποι να διαμαρτυρηθούν. Αφού συζητούσαν εκεί, λέει ένας δημοσιογράφος, λέει θα σας δώσουμε τον Άγιο Γεώργιο, αλλά θα μας δώσετε όμως τον Άγιο Δημήτριο να τον κάνουμε μουσείο. Αυτή μόλις άκουσε έτσι, πλησιάζει, τον δίνει μια γροθιά και τον ξαπλώνει κάτω. Είχε και ένα ριζοσπάστη. Μετά φοβήθηκε, σου λέει ο Δεσπότης ο Παντελήμων ο Θεσσαλονίκης θα με τιμωρήσει για αυτό που έκανα. Όταν το όμορφο Δεσπότης την πήρε τηλέφωνο και τη λέει «Δέσποινα να γιάσει δεξιά σου, ένα εισιτήριο για τα Ιεροσόλυμα δωρεάν σου δίνει». Αυτό που λένε για την κάρτα του πολίτη, ότι μέχρι τον Ιούνιο πρέπει να την πάρουν όλοι. Εσείς γέροντα είπατε ότι δεν θα προλάβουν. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, τι θα γίνει. Ξέρω, είπε ο Άγιος Παΐσιος, δεν θα προφτάσουν. Κάντε προσευχή να μην παραχωρούν, γιατί μα πάρουμε τέτοιες κάρτες και σφραγιστούμε δεν θα σωθούμε. Είναι θέμα σωτηρίας. Αυτό το έντυπο το πήρατε. Ναι, πήραμε γέροντα. Και ένα άλλο. Φέρτε το. Έχω εδώ αυτό. Δύο, ναι, πήραμε και θα βγάλετε χιλιάδες. Όχι αυτά, φέρετε ένα άλλο έντυπο. Θα βγάλετε χιλιάδες, να δώσετε σε πάρα πολλούς. Να, αυτό εδώ. Σε πάρα πολλούς, βάλτε τα άλλα και σε χιλιάδες. Να δώσετε. Θα τα μοιράσουμε, γέροντα, ναι. Βγάλετε σε χιλιάδες, να δώσετε. Και στη Ρουσία να τα μεταφράσουν εκεί. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι, γέροντα, θα τα διαβάσουμε. Θα τα δώσουμε και για μετάφραση. Εσείς τι κάνατε, γέροντα, καλά είστε. Δεν πονάνε τα πόδια. Θεός να σας ευλογεί, παιδιά. Να είστε καλά, γέροντα. Σαν άτομα, σαν οικογένεια, σαν έθνος, σαν ανθρωπότητα, πρέπει να χρησιμολογούμαστε τακτικά, να εκκλησιαζόμαστε τακτικά, να νηστεύουμε Τετάρτη και Παρασκευή από λάδι, να λέμε την ευκούλα. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με, Περαγία Θεοτό και σώσον εμάς. Να κάνουμε κανένα καλό έργο, στον τάφο δεν θα μπορούμε, ούτε Κύριε ελέησέ να πούμε ότι κανένα καλό έργο να κάνουμε. Τα σάβανα, τα νεκρικά κουστούμια δεν έχουν τσέπες, είναι άτσιπα. Ό,τι δώσαμε τα χεράκια μας, αυτά είναι δικά μας, αλλά θα τα πάρουν όλοι, δεν μας ανήκουν. Τίποτε δεν είναι δικό μου όταν είναι μόνο για τον εαυτό μου. Η φτώχεια και ο πλούτος δεν βρίσκονται στα σπίτια μας, αλλά στις καρδιές μας. Κολός είναι αυτός που δεν έχει χέρια. Τα χέρια του κολού είναι πολύ πολύ καλύτερα από τα χέρια του τσιμπούνι. Θέλει να γίνεις φτωχός και εσύ κι εγώ, θησάβριζε. Θέλει να έχεις αυθονία, σκόρπιζε. Θέλει να γίνεις ζητιάνος, αποθήκευε. Θέλει να πεθάνεις από την πείνα, κλείσει τα μάτια σου και τα αυτιά σου στον ανθρώπινο πόνο και στην ανθρώπινη δυστυχία. Γιατί γεννηθήκαμε και υπάρχουμε στον πλανήτη αυτό της γης. Για να δοξάζουμε το Θεό και να προσφέρουμε αγάπη και χαρά στους άλλους. Η μεγαλύτερη χαρά που στη ζωή γνωρίζουμε είναι η χαρά που νιώθουμε όταν χαρά χαρίζουμε. Ο Θεός να ευλογεί εσάς την Ελλαδίτσα μας, όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε, γέροντα. Εν τον είναι όνει και εν τον μέλλονται. Ευχαριστούμε, γέροντα. Κάτι για τα γεγονότα που ήδη φαίνονται, τι πρέπει να κάνουμε τόσα από τότε. Για να βοηθήσουμε πρέπει να ξομολογείται ο καθένας μας τακτικά, να εκκλησιάζεται, να προσεύχεται, να μελετάει την Αγία Γραφή, να νηστεύει, κάνει καμιά ελεημοσύνη. Με αυτό το όπλο έχουμε για να ελκύσουμε το έλεος στο Θεό. Ο μαγνήτης ελκύει τα σίδερα.
και εξομολόγηση, ο πλησιασμός, η νηστεία, η προσευχή, η ελεημοσύνη ελκύουν το έλεος του Θεού για εμάς και για όλους τους άλλους. Για τη Ρωσία, Γέροντα, κάτι έχετε να πείτε? Όταν ένα έθνος πιστεύει στο Θεό και αγωνίζεται, ο Θεός θα το ευλογεί, δεν το αφήσει να πάει στην καταστροφή. Άμα όμως η Ρωσία ψηφίσει νόμους εναντίον του νόμου του Θεού, νομοποιήσουν τις πουρνίες, τις μοιχείες, τις εκτρώσεις, την ελεύθερη συμβίωση, τον πολιτικό γάμο, την καύση των εχθρών, θα πάει για καταστροφή. Όπως πάνε και εμάς. Όπως πάθανε επί κομμουνισμού τόσα χρόνια, 70 χρόνια. Πόσες Ρώσες σκοτώθηκαν και αγίασαν. Αλλά ευτυχώς, Γέροντα, υπάρχει ένας πολύ καλός ηγέτης. Μπράβο. Εκεί. Προσευχόμαστε και για το ρωσικό λαό και για όλο τον κόσμο.